σύνολο του Δημοτικού Κέντρου θα ήταν ασφαλιστικά γεμάτη. Ένα κύριο βλέμμα. Πριν προχωρήσουμε στη διαδικασία εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και να γνωρίζετε και να μην ρωτάτε και δεν υπάρχει απάντηση μόνο σε αυτό. Μετά το πέρας της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, παραδειγματικά δεν κατάφερε μέσα από τη διαδικασία των παράζ, γνωρίζετε όλοι πολύ καλά την κατάληξή του, να ανέλθει στα εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών σαλόνια της Γαμεντικής. Για αυτή την προσπάθεια χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να ακούσουν ένα ευχαριστώ. Η διοίκηση Ταξίδι, οι συνεργάτες της Διοικούς της Επιτροπής σε συνεργασία με τη διοίκηση Ταξίδι, κ. Μάκαρης, κ. Λαδοδιάννης, ο εκλεγμένος κ. Νικάκης Άγγελος, λόγους όλοι αυτοί δήλωσαν ότι δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα. Είναι κάτι από αυτά που έχουν δει στις προηγούμενες δύο προσπάθειες για διοικητική συνέλευση. Τα λέω όμως και σήμερα, τα λέμε όμως και σήμερα για να είναι ο κόσμος ενημερός. Κατόπιν τούτου, μια ομάδα φίλων της ομάδας δημιούργησαν μια τύπηση διοικητικού στην Επιτροπή για να δουν την επόμενη μέρα του λόγου. Στο άλλο τοπικό, άλλη κατηγορία, αγωγή η οποία και καταφέραμε να τη δηλώσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ο Νίκος ο Περπεσός, ο Ηλίας ο Φούρνος, ο Κυριάκος ο Καλύβας, ο Βαγγέλης ο Δαγκής, ο Ανδριανός ο Τίκας, ο Γιώργος ο Μερνίκης, ο Βαγγέλης ο Μπακάλης, ο Βαλάνης ο Γρηγοριάδης, ο Γιάννης ο Σταθετόπουλος, ο Νίκος ο Πιτσιδήμας, ο Βαγγέλης ο Κατερινάκος και εγώ. Περασμένη Τετάρτη, Δήμα και Καλωσορίζω. Και πρόεδρε της Εξαγωγής, κύριε Σιδέρη Καλωσορίζω. Περασμένη Τετάρτη, ακριβώς θα σας πω μια μικρή ιστορία για μικρών ετών. Την περασμένη Τετάρτη, σήμερα έχουμε 31 Τετάρτη. Ακριβώς μία εβδομάδα πριν, η Διοικητική Επιτροπή που προανέφερα, κάναμε ένα meeting σε χώρο κοντά στο γήπεδο, για να συζητήσουμε το μέλη κατέστη της ομάδας στο άλλο τοπικό. Για την ακρίβεια είχαμε καλέσει έναν υποψήφιο προπονητή να μας πει τις απόψεις του, να το πούμε τις δικές μας. Σε πολύ ωραίο κλίμα συμφωνήσαμε σχεδόν σε όλα. Ακριβώς λίγες ώρες πιο μετά μας έρχεται μια ειδοποίηση μέσω του πρόεδρου της ΕΦΤ του Σιδέλη και για τον ευχαριστούμε για την εδώ. Μια ειδοποίηση για το άνω του Επιτροπείου Παναθηριακός να συμμετάσχει στο νέο πρωτάθλημα του Grand Prix. Μιας και κάποιες θέσεις θα πρέπει να καλυφθούν από ό,τι μας ενημέρωσε γιατί κάποιοι δεν κατέβηκαν από αυτή τη ομάδα. Γεια σας κύριε Μαγκαρή. Ευχαρίστησα πριν τον κύριο Μαγκαρή, μιας και δεν το άκουσα, οφείλουμε σε αρχικούς επιτροπή να πούμε αυτό που κατάφερε πέρσι και έβαλε την ομάδα πρωταθλήτρια. Ενημερώθηκαν πάρα αυτά τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής. Λέμε γιατί όχι, εφόσον υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος ή κάποιοι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν και στο κόστος της καμπανικής. Άμεσα, με κάποιον άνθρωπο κοντά σε κάποιον γνωστό επιχειρηματία της περιοχής, θα πούμε ότι εγώ είμαι ο κύριος Χρηματιώτη, ήρθαμε σε επαφή με τον υποψήφιο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με την ομάδα και θα σας πω μετά ποιος είναι. Σας διαβεβαιώνω το άλλο πρωί σε ώρες πάρα πολύ σύντομες. Ο άνθρωπος ζήτησε να κάτσει απέναντι από την Διοικητική Επιτροπή να συζητήσουμε και αν γίνεται να δώσουμε τα χέρια από την πλευρά μας να καταθέσει κάποια προσωπικότητα και να προχωρήσει η ομάδα στη γάμα ηθική. Πάρα αυτά ζήτησε για να μην χάσουμε και τις αποδοσμίες, σημαντικό αυτό, όπως αμέσως ενημέρωσε και η ΕΠΣΕ, αργολίδες, να δηλώσουμε τη συμμετοχή όπως και κάναμε. Δηλώσαμε επιθυμία συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο κύριος Πάντος Γέρος, λοιπόν,
οι συνεργάτες του έδειξαν πρόθυμοι να πάνε την ομάδα μια σκάλα παραπάνω, δύο σκάλες παραπάνω και μετά όπως νομίζω ότι είναι. Με το πρόσωπο να αρνηθούμε αυτή την πρόταση και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ο άνθρωπος είναι έτοιμος από ό,τι ξέρω να καταθέσει την υποψηφία του με τους συνεργάτες του και θα περιμένει από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης που είναι το πλέον αρμόδιο όργανο να εκλέξει το νέο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας που θα συμμετάσχει, σας ενημερώνουμε, στη γάμπα εθνική κατηγορία. Κύριε Παύλο, κύριε Σιέρο. Μισό λεπτό Παύλο. Ο Δήμαρχος να πει ένα γενικό χαιρετισμό, φίλο ο Δήμαρχος και ο κύριος πρόεδρος της ΕΠΣ, έναν πιο πρόεδρο χαιρετισμό και κατόπιν ο υποψήφιος. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι είναι πολύ συγκινητικό που σήμερα έχει γεμίσει αίθουσα. Γιατί την πρώτη συνάντηση, την πρώτη κλίση για γενική συνέλευση, την πρώτη ήταν 17 άτομα να ήταν κάποιος και την δεύτερη 6. Πράγματι είναι πολύ συγκινητική παρουσία σήμερα. Είναι πολύ ευχάριστη όλη η εξέλιξη με την συμμετοχή της ομάδας του Παναθηναϊκού στην γάμα εθνική κατηγορία. Πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές της προηγούμενης χρονιάς. Εγώ εντάξει δεν τους ξέρω και αναλυτικά γιατί παρακολουθώ από μακριά και από ό,τι ξέρω κύριε Μάκαφη, κύριε Λαχτήρη και η διοίκηση όλοι έχετε προσφέρει τα μέγιστα στην όλη αυτή προσπάθεια. Ομολογώ ότι είχα μια συνάντηση μετά τις απόπειρες για εκλογές με το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, του Δημαρχείου, που πράγματι το βλέπω μπροστά μου τώρα ότι, ότι τους πίεσα, ήθελα να μου καταθέσω τη σφραγίδα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Δαχτήρη, να μου καταθέσω τη σφραγίδα και τους πίεσα, τους λέω συνεχίστε, λες και ήξερα ότι μπορεί να γίνει κάτι καλό. Συνεχίστε, δηλώστε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της κατηγορίας συλλογικής και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Θα βάλουμε όλη πλάτη να μην χαθεί αυτή ό,τι κάνετε την προηγούμενη χρονιά. Και πράγματι φαίνεται ευχάριστα νέα, όπως είπε και ο μετέφερο πρόεδρος της ΕΚΡΑ, κ. Σιδέρης, και πλέον η ομάδα με την συμμετοχή του κ. Σιέρου έχει προοπτική για μια πολύ καλή πορεία. Εύχομαι όλοι να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο. Που ο στόχος είναι η ομάδα να την βλέπουμε, να την χαιρόμαστε, να γεμίσει το γήπεδο και να την χαριστιόμαστε. Η νέα διοίκηση να επιτύχει το στόχο της και βέβαια με τη βοήθεια όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Πρόεδρος της ΕΠΣ Αγωγίδας, κύριος Σιβέρης, να πει δύο λόγια. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η πρώτη γενική συνέλευση ομάδας που παρευρίσκομαι. Δεν έχω παρευρεθεί ποτέ δήμαρχε. Και χαίρομαι γιατί από τα site, από τις εφημερίδες, έβλεπα 5, 6, 7, 3, 4. Χαίρομαι που σήμερα έβλεπα καλιά σε αυτή την κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρετε, είναι μια ιστορική ομάδα. Και θα σας πω ένα ιστορικό. Το 2018 βρέθηκα σε Σεβίλη, σε ένα αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, με τον Παναγιώτο Ραξίδη. Εκεί προσπαθούσα να τον πείσω να αναλάβει την ομάδα. Τρόπαξε να γίνει αυτός ο σταθμός. Βγήκε ο δεύτερος σταθμός. Ήρθε ο Πόλη, έπαιξε η ομάδα στη Γαμενική, εξαφανίστηκε, χάθηκε. Ήρθε μετά η παρέα του κ. Μάκαρη και των υπολείπων. Πριν όμως είχε έρθει ο Παναγιώτος Ταξίδης, ο Βαγγέλης Σουβασίδης, που έπρεπε να δώσει ένα χειροκρότημα για να μην κρατήσει την ομάδα. Γιατί όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να μπορεί να σταθεί και να σκηθεί ο σημερινός Παναθηναϊκός. Και εύχομαι να εμποδοθεί αυτή η κίνηση και να ανέβει αξίδευτη ομάδα πιο ψηλά. Ήρθε η δίκη του Μάκαρη, πριν ένα μήνα πήρα τηλέφωνο το Βαγγέλη τον Βασίλη και τους λέω επειδή ο κάποιος είναι πάρα πολύ σκληρός, κάποιος είναι ο κανονικός αγώνας ποδοσφαίρου, κάντε να αλλάξει τώρα που θα τον αλλάξουμε. Αν η ομάδα πήρε ο Νεκρέ κατέβαινε θα είχε μείον 15 του χρόνου. Άρα εξαφανιζόταν από χάρτη.
Θέλω του Βασίλη του Βαγγέλη να δηλώσει την ομάδα, όπως είπα τη γλώσσα, να είναι στην Αλφαέτα και αν δεν γινόταν κάτι, να αποσυρθεί πριν γίνει η κλήρωση, να μείνει να αγωνιστεί στην Αλφαέτα 2 του χρόνου. Ευτυχώς όμως, επειδή είμαι και πρόεδρος των διοργανώσεων της ΕΠΟ, εδώ και 10 μέρες, και επειδή αγαπάω αυτό το λόγο που είμαι 8 χρόνια πρόεδρος, και επειδή έχω κάνει μια άλλη διακίνηση με το Φίνικα Πυράδρο, θυμάστε, όταν ανέβηκε κατηγορίες χωρίς να ήταν πρωταθλητής, μου δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσω την ένωσή μας, το Παναθηναϊκό μας, το αγωγικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι ο στόχος της ομάδας. Και έτσι άνοιξα την πρόσκληση και κάλεσα τους 8 τέταρτους οριζόντια, τους πέμπτους, τους έκτους και τους έβδομους και καλύψαμε τις θέσεις που έπρεπε να καλύψουμε. Από σήμερα το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός είναι επίσημα στη Γαλατική, τα δικαιολογικά που ελέγχουν. Από εδώ και πέρα πρέπει να αφήσουμε Έλληνες, Γκρίνιες, Φασαρίες και να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο εκεί που λέγεται Force Error. Βλέπετε ότι έχει ένα όραμα να στηρίξει τον Παναθηναϊκό, να τον εντάξει, έχει που λέει αυτός. Έχει το όραμά του, το στόχο, το σκοπό του. Εμείς θα είμαστε δίπλα του, να τον στηρίξουμε όλοι, να αφήσουμε μικροπολιτικές απ' έξω από τον αθλητισμό, γιατί και εγώ ανήκω σε έναν χώρο πολιτικά, αλλά είναι για να ενώσω το ποδόσφαιρο της Αγωγίδας και δεν έχω μια ομάδα που θα παίξει με 11 ποδοσφαιριστές ενός κόμματος. Υπάρχει μια ομάδα που θα παίξουν 11 διαφορετικά πάλι, διαφορετικά μοσαϊκά και 20 παιδιά από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Αφήστε όλοι να αφήσουμε έτσι τα πολιτικά και να στηρίξουμε το Παναθηναϊκό και να ευχηθώ στον Πολ από τώρα πρόεδρο και καλή πορεία. Εδώ θέλω να πω κάτι που αμέλησα πριν. Όταν κάναμε την κουβέντα με τον Σάντι Κουτσεπιδοπή με τον κύριο Σχέρο και τους συνεργάτες του, υπήρξε και μια πρόταση από την Κουτσεπιδοπή, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος, να βοηθήσουν κάποια άλλα βασικούς της Επιτροπής έξω διηγητικά με τα θέματα υποδόμων. Και κάποιοι άνθρωποι από αυτούς εξεδίωσαν το ενδιαφέρον των προϊόντων να τη χρηματοδοτήσουν κιόλας. Πάντα σε συνεργασία με την ομάδα Σχέρου. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τη μετέπειτα ημέρα, όχι τη σημερινή. Παύλο, έλα με φορά. Ευχαριστώ την θέση να ανακοινώσω το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Γενικής Συνελεύσεως του Παναθηναϊκού σήμερα, 31 Ιουλίου 2024, στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου. Πρόεδρος εκλέγεται ο Παύλος Χαίρος. Μπράβο. Επίσης, σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται ο κύριος Δημητριάδης Τιβιανός του Μάρκου, η κυρία Καραγιάννη Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος, ο κύριος Διακόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου, η κυρία Μιάκα Ελέη του Κωνσταντίνου, ο κύριος Ζουγουρός Εμμανουήλ του Ιωάννη και η κυρία Μπραντίτσα Καλλιώτη του Ιωάννη κατόπιν κλήρωσης, μιας και ήρθε η ψήφη στην κυρία Μπραντίτσα Καλλιώτη, στον κύριο Λεωνίδα Δίκουλη και στην κυρία Αλεξάνδρα Θεοδόρου, ήταν οι ίδιοι κατόπιν κληρώσεως. Εξελέγει η κυρία Μπραντίτσα Καλλιώτη. Για την εξελεκτική επιτροπή εκλέχθησαν ο κύριος Γιώργος Καραμάνος του Ανδρέα, ο κύριος Σοκράτης Μιχαηλίδης του Σταύρου και ο κύριος Ευάγγελος Πανόπουλος του Γεωργίου. Σας ενημερώνουμε ότι το νέο ΔΣ θα γίνει σε σώμα άμεσα. Καλωσορίσουμε τον Παναθηναϊκό στη ΓΑΜΑ Εθνική για τη νέα σεζόν 2024-2025. Καλή δύναμη, σιδεροκέφαλη. Καλησπέρα παιδιά. Μια ευχάριστη εξέλιξη είχαμε σήμερα το βράδυ στο Ασφαλιστικό Κέντρο Ναυπλίου. Μετά από μεγάλες προσπάθειες, η ιστορική ομάδα της Πόλης, ο Παναθηναϊκός,
απέκτησε μια ισχυρή δίωξη, η οποία θα τον οδηγήσει στα σαλόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Δήμος Ναυτιλιαίων, όπως ο Μιχάλης Υπεύθυνος του Μεαθλητισμού, είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να ζήσει η πόλη μας χαρές και μεγάλες στιγμές δόξας για να μας κάνει όλους τους δημότες χαρούμενους. Σας ευχαριστώ πολύ και όλοι μαζί θα βοηθήσουμε τη νέα διοίκηση και τον πρόεδρο της. Ευχαριστώ.